Sin Adelphi se esquece, sin Adelphi. Τούτη την ώρα μέσα στην ολομέλεια της Βουλής συζητιέται ένα έκτρωμα που αφορά τα πανεπιστήμια. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που έρχεται, όπως λέει η κυβέρνηση, να προετοιμάσει το έδαφος για τον επόμενο νέο, πιο αντιδραστικό νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο που συζητιέται συνδέει άμεσα τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων με την αξιολόγηση. Όσο για τα κριτήρια αυτής της αξιολόγησης, να μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι είναι τα κριτήρια αυτά που βάζει η ίδια η αγορά, οι ίδιοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ο ίδιος ο ΣΕΒ. Είναι κριτήρια βγαλμένα κατευθείαν για τα συμφέροντά τους, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια, οι σχολές και τα τμήματά τους να λειτουργήσουν για τις δικές τους ανάγκες της κερδοφορίας και όχι για τις δικές σας. Σε αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν, σε αυτό το νομοσχέδιο που δίνει ένα ισχυρό χτύπημα στα πανεπιστήμια, παγιώνει την υποχρηματοδότησή τους, δεν θα μπορούσε να λείπει και το κερασάκι από την τούρτα. Είναι το άρθρο 50 που έρχεται και εξομοιώνει, εξισώνει, ισοτιμεί τα πτυχία των πάσης φύσεως κολεγίων με τα πανεπιστημιακά πτυχία. Σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει και αυτή η διάταξη έκτρωμα που κατηγοριοποιεί τα πτυχία, τα εμπορευματοποιεί και αυξάνει τον εμφύλιο ανάμεσα σε εργαζόμενους. Δεν πρέπει να περάσει αυτό το έκτρωμα. Το ζητήσαμε μέσα στη Βουλή από το Βήμα. Αλλά έχει σημασία που το ζητάτε εσείς έξω από τη Βουλή, και αυτό θα πρέπει να ακουστεί ακόμα περισσότερο και ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, ακόμα κι αν ψηφίζουν αυτούς τους νόμους. Έχουμε τη θέληση, έχουμε τη δύναμη αυτούς να τους ακυρώσουμε στην πράξη. Και θα το κάνουμε. Γεια σας, καλή δύναμη, καλούς αγώνες.